Απογοητευτική η ΑΕΛ στον κρισιμότερο αγώνα της χρονιάς Όχι μόνο ιτήθηκε από την πολύ πιο έτοιμη για άνοδο καλονή, αλλά γλίτωσε κυριολεκτικά από διασυρμό, δείχνοντα εμφανώ κατώτερη των περιστάσεων. Ξεκινώντα πιεστικά τον αγώνα, οι Βυσσινοί προσπάθησαν και είχαν την πρώτη καλή του στιγμή στο 5ο λεπτό με το γυριστό σου του Πόνσε στη χαμηλή σέντρα του Χασομέρι, που έφυγε όμως out. Ακολούθησε στο 10 μια όμορφη προσποίηση του Ζεκίνια, χωρί όμω το σουτ να είναι αυτό που έπρεπε για να ανησυχήσει τον σιδεράκι. Ο ίδιο παίκτη 10 λεπτά αργότερα βρέθηκε σε ιδανική θέση μέσα στην περιοχή, χάρη στο πείσμα του Παπαγεωργίου, αλλά και πάλι το τελείωμά του δεν ήταν ικανό να απειλήσει την αντιπαλιεστία. Λίγο αργότερα, στο 23 καταγράφηκε η πρώτη επικίνδυνη επίθεση από την πλευρά τη Καλονής, αλλά το κοντινό διαγώνιο σου του ταχύτητα του μανού σου πέρασε out. Με τη συμπλήρωση μισή ώρα αγώνα, δυσαρεστημένος από κάποιες λανθασμένες επιλογέ του Δινόπαπα, ο Τίμος Καβακά τον απέστειλε από το παιχνίδι ρίχνοντα τη μάχη τον τόσο δεν πρόλαβε όμως να καλύψει το κενό που παρουσίαζε η αριστερή πλευρά της ΑΕΛ μετά το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης καθώς το 32 λεοζίνιο έβγαλε στη θέση βολή στον Μανούσο που σταδιακά έμοιαζε να κάνει πάρτι σε κάθε του αντεπίθεση. Αυτή τη φορά ο αρχηγός της Καλονής δεν αστόχησε στο πλασέ του γράφοντας το 0-1. Το γκολ πάγωσε το γήπεδο και θόλωσε το παιχνίδι των γηπεδούχων με αποτέλεσμα ένα παιδικό λάθο στην άμυνα να φέρει στο 43 σε θέση βορή στο Νεοζίνιο το σου του οποίο απέκρουσε δύσκολα ο Σέρεμετ ενώ στο 45 ο Κάντζι ξέφυγε με φοβερό διασκελισμό από το κέντρο άμυνα στον Βυσινή αλλά αστόχησε στο πλασέ χάνοντα σπάνια ευκαιρία για το 0-2. Με την είσοδο του Τσάρα αντί του Λιαπάκη στην έναρξη τη επανάληψη, ο τεχνικό τη ΑΕΛ επιχείρησε να συμμαζέψει την κατάσταση για να ακολουθήσει ένα δραστήριο διάστημα με πρωταγωνιστή το νεαρό κριτικό που δεν έφερε όμω αποτέλεσμα. Ομοίω και ένα σου του Πόνσε στο 55, το οποίο μπλόκαρε με σιγουριά ο Σιδεράκη, κόβοντα και πάλι τον αέρα με τον οποίο θέλησαν να ξεκινήσουν το δεύτερο 45 λεπτό οι που φάνηκαν πάντω τυχεροί στο 1957, όταν το σου του Ντιμπαλά έστειλε την μπαλά στο οριζόντιο δοκάρι τη αιστεία του Σέρεμετ. Η προσπάθεια της Σέλγια απάντηση ήρθε στο 61 με την όμορφη προσπάθεια και πάλι του νεαρού κριτικού, το δυνατό σου του οποίου έφυγε λίγο out. Ήταν ο μοναδικός τρόπος να απειληθεί η Καλονή, καθώς οι Βυσσινοί αγωνίζονταν ουσιαστικά χωρίς σέντερ φορ, αφού και στην τελευταία του αλλαγή ο Καβακάς επέλεξε να ρίξει στο μάτι των Αλεξάνδροβιτς αφήνοντας την κορυφή της επίθεσης στο χασομέρι. Συνέπεια και αυτού του γεγονότος ήταν μια ακόμη τεράστια ευκαιρία για την Καλονή αλλά ο Σέρεμετ είπε όχι στον γάλα στο 78 σε έναν επανάληπτο τέτε, ενώ ένα λεπτό μετά ο ίδιος παίκτη σούταρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, ολοκληρώνοντας μια ακόμη ταχύτατη αντιπίθεση της ομάδας του. Το πάρτι όμω είχε και συνέχεια για την Καλονή που στο 84 είχε και δεύτερο δοκάρι, κάθετο αυτή τη φορά, στο πλασαριστό σου του Κάνζι, δίνοντα το έναυσμα για πλήθο αποδοκιμασιών σε βάρος τη ΑΕΛ από το απογοητευμένο κοινό της που με το 0-1 να παραμένει ω το τέλος είδε για μία ακόμα φορά τα όνειρά του να σβήνουν.